Συστήνει άλλα πράγματα, συστήνει ανθρώπους, συστήνει άλλες καταστάσεις και δεν συστήνει τον Χριστό. Αυτό είναι το πνεύμα της πλάνης. Και όταν εμείς δούμε κάποια πράγματα ή ανθρώπους να συστήνουν καλά πράγματα που φαίνονται καλά για τα μάτια, αλλά δεν προβάλλεται ο εσταυρωμένος Χριστός, τότε είναι, λέει, το πνεύμα της πλάνης. Από εκεί γνωρίζουμε πού είναι ο Θεός και πού δεν είναι ο Θεός. Οτιδήποτε έχει τον Θεό συστήνει τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός προβάλλεται, έρχεται το πνεύμα της αλήθειας. Και το πνεύμα του Θεού τι κάνει? Φέρνει μόνο την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Και σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλές αλήθειες. Κάθε κόμμα λέει τη δικιά του αλήθεια. Κάθε γειτονιά λέει τη δικιά της αλήθεια. Κάθε άνθρωπος λέει τη δικιά του αλήθεια. Ο Θεός όμως έχει μία αλήθεια, που είναι ο Χριστός και η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Η αλήθεια του Θεού. Γιατί οι αλήθειες του κόσμου είναι προσωρινές, ψεύτικες. Η αλήθεια του Θεού μένει στον αιώνα. Που σημαίνει πού πρέπει να βάλει τη ζωή του άνθρωπου, σε αυτό που δεν πέφτει, στην αλήθεια. Όχι την ανθρώπινη αλήθεια, αλλά την αλήθεια του Θεού. Γιατί η αλήθεια του Θεού δεν νικέται από τον κόσμο. Γιατί αυτή η αλήθεια δόθηκε από τον Θεό να κυβερνήσει τη ζωή μας. Που σημαίνει υπάρχει μία αλήθεια, που είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της αλήθειας. Προβάλλει την αλήθεια. Εάν δεν έχουμε την αλήθεια, έχουμε άγνοια, και η άγνοια φέρνει σκοτάδι. Που σημαίνει ο Λόγος του Θεού φέρνει μόνο την αλήθεια στη ζωή μας. Έτσι μπορούμε να εξετάσουμε τα πράγματα. Αν κάπου που πάμε είναι ο Θεός, πώς θα δούμε? Αν προβάλλουμε τον Χριστό. Αφού προβάλλεται ο Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο και είναι το Άγιο Πνεύμα. Αν κάπου δεν προβάλλεται ο εσταυρωμένος, προβάλλεται ο άνθρωπος, τότε δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι η αλήθεια. Γιατί ο Θεός μας έδωσε ένα σημείο για να διακρίνουμε την αλήθεια από την πλάνη. Και αυτό μπορούμε να δούμε σήμερα, να γεμίσει ένα γήπεδο 100.000 άνθρωποι. Αλλά δεν προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλεται η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Τότε τι γίνεται? Γι' αυτό βλέπουμε κατά καιρούς έρχονται στην Ελλάδα διάφοροι πνευματιστές γνωστοί σε όλο τον κόσμο και γεμίζουν τα στάδια, όπως είναι ο Κόφερτ, είναι και διάφοροι τέτοιοι. Και τρέχουν οι άνθρωποι να τους παρακολουθήσουν. Και σε όλους αυτούς τους χώρους δεν προβάλλεται η θυσία του Ιησού, η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Τότε όλα αυτά που βλέπει ο άνθρωπος μπορεί να φαίνονται υπερφυσικά για τα μάτια του, δεν είναι ο Θεός. Για να είναι ο Θεός πρέπει να συστήσει τον Χριστό, πρέπει να συστήσει τη σωτηρία, πρέπει να συστήσει το Ευαγγέλιο και τότε κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και κάνει υπερφυσικά πράγματα. Θεραπεύει τους ανθρώπους, αγγίζει τους ανθρώπους, τους ελευθερώνει από τα δαιμόνια, γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται εκεί που προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός. Τότε εμείς ξεχωρίζουμε πραγματικά πού είναι ο Θεός και πού δεν είναι ο Θεός. Γιατί ο διάβολος είναι που πλανεί τον άνθρωπο. Έτσι ο Θεός θα έκανε τόσο απλά τα πράγματα για να μπορεί ο καθένας που θέλει αληθινά τον Θεό να βρει τον Θεό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στη Σαμαρείτισσα γυναίκα της να ήρθε η ώρα. Ο καθένας που θέλει να προσκυνήσει τον Πατέρα θα τον προσκυνήσει εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Τι είναι ο Θεός? Είναι πνεύμα είναι. Και είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Είναι πνεύμα ο Θεός. Τι είναι ο άνθρωπος? Έχει πνευματική ύπαρξη μέσα. Που σημαίνει έχει το σώμα της σάρκα, αλλά μας έχει πνεύμα. Αν ο Θεός δεν χάνεται στους αιώνες, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαθεί, γιατί είναι πνεύμα ο άνθρωπος. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να συναντήσουμε τον Θεό πνευματικά, διαμέσου της προσφοράς του Ιησού Χριστού. Από εκεί γνωρίζουμε τον Θεό και βρίσκουμε χάρη. Γι' αυτό αν δείτε όποτε έρχεται ο Κόπερφιν, ένας πνευματιστής, γνωστός σε όλο τον κόσμο. Τρέχουν τα κανάλια, τους δείχνουν σε όλο τον πλανήτη. Γεμίζει το Ολυμπιακό στάδιο, έτσι το γεμίζει, για πλάκα. Χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν, πηγαίνουν εκεί μέσα και τον βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο να πετάει μέσα στο στάδιο και να εξαφανίζεται και να κάνει πράγματα, να λύνει αλυσίδες, φυλακές, υπερφυσικά πράγματα. Αλλά δεν προβάλλεται ούτε σταγόνα το Χριστό.
Τι είναι αυτό που βλέπεις? Είναι το πνεύμα της πλάνης. Που σημαίνει το πνεύμα της πλάνης κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αν εσύ δεν έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, θα πλανηθείς. Γιατί τα μάτια σου θα βλέπουν έναν άνθρωπο να εξαφανίζεται, να λύνει τις αλυσίδες. Είναι υπερφυσικά πράγματα, που σημαίνει και το πνεύμα της πλάνης κάνει υπερφυσικά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να προβάλλει τον Ιησού Χριστό. Που σημαίνει όπου είναι ένας άνθρωπος του Θεού, τι θα κάνει? Θα προβάλλει τη θυσία, θα προβάλλει την αγάπη του Θεού που είναι μέσα στον Χριστό, θα προβάλλει το Ευαγγέλιο και μετά έρχεται το Άγιο Πνεύμα να θεραπεύσει τους ανθρώπους, να αγγίξει τους ανθρώπους, γιατί όπου είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και δηλώνει ότι ο Θεός είναι παρόν. Και αυτό λέει εδώ πέρα η Γραφή, να μην πιστεύουμε κάθε πνεύμα, να μην πιστεύουμε κάθε κίνηση που βλέπουμε, αλλά να τα εξετάζουμε. Πώς θα τα εξετάσουμε, το μυαλό μας? Όχι, με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού τι κάνει? Είναι πηξίδα στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι το φως στη ζωή μας. Που σημαίνει πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι το κλειδί. Πώς είναι ένα σπίτι? Όταν ο κατασκευαστής το κάνει, έχει κάνει τα σχέδια. Πώς είναι ένα αυτοκίνητο? Όταν ο κατασκευαστής το κάνει, έχει και το βιβλίο που το έκανε. Έτσι και ο Θεός τι κάνει? Όταν δημιούργησε τον κόσμο, μας έδωσε το Λόγο του. Για να ξέρουμε τη δημιουργία, να ξέρουμε τον Δημιουργό και να ξέρουμε την αλήθεια. Που σημαίνει ο Θεός είναι φως και μας λέει πάντα την αλήθεια. Γιατί υπάρχει κάποιος που έχει βάλει στόχο τον άνθρωπο, την ψυχή του. Τι έχει βάλει ο διάβολος στόχο? Να στείλει τον άνθρωπο στην αιώνια κόλαση. Και τι είναι η κόλαση? Είναι ένα περιβάλλον μακριά από τον Θεό. Τι είναι η κόλαση? Είναι ένα περιβάλλον μακριά από τον Θεό και ο άνθρωπος αισθάνεται ενοχές και τύψεις. Πώς είναι καμιά φορά που κάνεις κάτι και μετά αισθάνεσαι ενοχές και βασανίζεσαι μέσα? Τι είναι η κόλαση? Δεν είναι καζάνια και πυρούνια όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα περιβάλλον μακριά από το φως, σκοτάδι. Και μέσα στο σκοτάδι νιώθει ενοχές ο άνθρωπος. Γιατί κάποτε είχε την ευκαιρία να πάει στο φως και δεν πήγε και έχει ενοχές. Και το περιβάλλον αυτό δεν είναι ευχάριστο. Και μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγει από εκεί. Αλλά όσο είναι σε αυτή τη ζωή πρέπει να επιλέξει. Πού θα πάει? Πού θα βάλει την ψυχή του? Στην αιώνια σχέση με τον Θεό ή μακριά από τον Θεό? Είναι πολύ απλό. Είσαι σε μια στάση και περνά δύο λεωφορεία. Και ο άνθρωπος επιλέγει. Το ένα λεωφορείο πηγαίνει στην αιώνια ζωή. Το άλλο λεωφορείο λέει πηγαίνει μακριά από τον Θεό. Και ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει και να πάρει απόφαση πού θέλει να βάλει τη ζωή του. Και όταν ο άνθρωπος δεχτεί το Λόγο του Θεού, κάνει την μεγάλη επιλογή, δέχεται τον Ιησού και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σφραγίζει τη ζωή του. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Είναι μόνο πνεύμα αλήθειας, δεν οδηγεί στην πλάνη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα που οδηγεί στην αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό λέει το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος. Τι σημαίνει ο παράκλητος? Είναι ο βοηθός της ζωής μας. Όταν πας σε μια ξένη χώρα και δεν ξέρεις καμία γλώσσα, τίποτα, παίρνεις ένα ξεναγό να σε πάει κάπου. Και λες θέλω να πάω εκεί πέρα και σε παίρνει ο ξεναγός και τι κάνει? Σε πηγαίνει. Σε αναλαμβάνει ο ξεναγός και σε πηγαίνει στο στόχο σου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ πρέπει να φύγω τώρα, να πάω στον Πατέρα. Και λέει, σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί καθώς εγώ θα φύγω, θα έρθει ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της αλήθειας. Και τι θα κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα? Θα σε αναλάβει και θα με αναλάβει. Γι' αυτό στη Γραφή λέει το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της υιοθεσίας. Γιατί ο Θεός μας σφραγίζει με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Πνεύμα τι κάνει? Μπήκε μέσα να σφραγίσει τη ζωή μας για να μας πάει στο στόχο του Θεού. Να μας διαφυλάξει από αυτόν τον κόσμο. Να μας διαφυλάξει από την πλάνη. Να διαφυλάξει την ψυχή μας για να φτάσουμε στο τέρμα. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι κοντά μας να μας οδηγήσει. Και πώς οδηγεί το Άγιο Πνεύμα? Πώς οδηγεί το Άγιο Πνεύμα? Οδηγεί μόνο με την αλήθεια του Θεού. Πώς οδηγεί το Άγιο Πνεύμα? Οδηγεί με την ειρήνη του Θεού. Πώς οδηγεί το Άγιο Πνεύμα? Οδηγεί με την πίστη του Θεού. Πώς οδηγεί το Άγιο Πνεύμα? Οδηγεί με την αγάπη του Θεού. Όταν αισθάνεσαι αγάπη για τον Θεό, είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθάνεσαι ειρήνη προς τον Θεό, είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθάνεσαι αγάπη για τον Λόγο του Θεού, είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθάνεσαι φόβο, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα.
Όταν αισθάνεσαι ταραχή, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθάνεσαι απιστία, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθάνεσαι καταπίεση, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν αισθανόμαστε αγάπη για τον Θεό, σιγουριά για τον Θεό, αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας, είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα αεροπλάνο και να πάμε πού? Στην άλλη άκρη του πλανήτη να βρούμε τον Θεό. Ο Θεός κατοικεί μέσα στο Λόγο Του και όταν εγώ δεχτώ το Λόγο Του, κατοικεί μέσα μου. Και αφού κατοικεί μέσα μου, έχω ειρήνη από τον Θεό. Έχω σιγουριά από τον Θεό και ακολουθώ το Άγιο Πνεύμα καθώς με οδηγεί. Και τι κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα? Μπήκε μέσα και μεταμορφώνει τη ζωή μου. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό τι κάνει? Είναι εγωκεντρικός άνθρωπος. Και όταν έρχεται ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, τι κάνει το Άγιο Πνεύμα? Αρχίζει τώρα, καθώς μας οδηγεί στο στόχο του Θεού, που είναι η αιώνια ζωή, αρχίζει μέσα και τι κάνει? Παίρνει ένα κομμάτι από τον εγωκεντρισμό και βάζει ένα κομμάτι Χριστού. Παίρνει ένα κομμάτι από τον εαυτό μας και βάζει ένα κομμάτι Χριστού. Και δίνει τη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα, με Χριστό την δίνει. Και τι είναι ο Χριστός? Είναι το παράδειγμα της ανθρώπινης ζωής. Γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας διδάξει τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Που σημαίνει ο Ιησούς είναι το παράδειγμα της ανθρώπινης ζωής. Να σκεφτόμαστε σαν τον Χριστό, να περπατάμε σαν τον Χριστό, να πιστεύουμε σαν τον Χριστό, υπερφυσική πίστη. Να έχουμε όραση σαν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Και όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον Θεό και το Άγιο Πνεύμα, ζει στη ζωή του τον Ιησού Χριστό, που δεν έχει να κάνει με θρησκείες, δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά συστήματα, αλλά έχει να κάνει με πνευματική ζωή. Γι' αυτό ο Ιησούς λέει, ήρθα να δώσω άφθονη ζωή. Και τι είναι αυτή η άφθονη ζωή? Η πνευματική ζωή, που δεν έχει να κάνει με την απόλαυση μόνο της σάρκας. Πνευματική ζωή. Εφραίνουμε στην πνευματική ζωή. Αισθάνομαι την παρουσία του Θεού που είναι πνευματική. Είμαι πλήρης στην πνευματική ζωή. Όταν κάνω μία προσευχή στον Πατέρα, αυτή η ομορφιά του Αγίου Πνεύματος που μου δίνει δεν συγκρίνεται με καμιά απόλαυση του κόσμου. Ό,τι και να έχεις κάνει στον κόσμο, να έχεις κάνει ταξίδια, χρήματα, διασκεδάσεις, ένα άγγιγμα του Θεού είναι υπέρτατο, τα νικάει όλα αυτά. Που σημαίνει δεν συγκρίνεται η ανθρώπινη απόλαυση με την απόλαυση του Θεού. Που σημαίνει ο Θεός θέλει να είναι εκείνος ο Κύριος της ζωής μας. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό τι κάνει? Είναι αυτός ο Κύριος του εαυτού του. Αυτός αποφασίζει, αυτός επιλέγει και αυτός κινεί τα πάντα. Όταν έρχεται ο Χριστός μέσα, τότε ο Κύριος είναι ο Θεός. Εκείνος κυβερνάει, εκείνος οδηγεί, καθώς εμείς του επιτρέπουμε να κατευθύνει τη ζωή μας με πίστη. Γι' αυτό λέει, κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα ντροπιαστεί. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να φτάσουμε σε ακραία πράγματα και να αισθάνεται κάποιος ότι τώρα τελειώνουν τα πάντα. Εκείνη την ώρα ο Θεός είναι εκεί για να σου πει ότι τώρα ξεκινάνε τα πάντα, δεν τελειώνουν τίποτα. Όταν έχεις τον Θεό μπορεί να αισθάνεσαι ότι όλα σβήνουνε. Ο Θεός είναι εκεί πέρα να σου πει τώρα ξεκινάω εγώ για τη ζωή σου. Που σημαίνει ο Κύριος είναι το Α και το Ω. Που σημαίνει η ζωή μας δεν τελειώνει με τον Θεό, αλλά πάντα ξεκινάει. Γι' αυτό εργάζεται μέσα και μας αδειάζει από τον εαυτό μας και είναι δύσκολη η εργασία να αδειάζει ο άνθρωπος από τον εαυτό του. Αλλά η χάρη του Θεού είναι πιο ισχυρή και μας αδειάζει. Και εκείνος πραγματικά τι κάνει? Έχει σχεδιάσει για μας κάτι πολύ σπουδαίο. Μπορεί εμείς να σχεδιάζουμε κάτι για τη ζωή μας. Και είναι αυτό. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει: το δικό σου σχέδιο είναι πολύ μικρό μπροστά στο δικό μου σχέδιο. Γιατί ο Θεός με τον Ιησού Χριστό σχεδίασε το αύριο μας και το μέλλον μας. Γιατί είναι πατέρας. Και πώς είναι ένας πατέρας φυσικός? Έχει όραση για τα παιδιά του, έχει σχέδιο. Που σημαίνει ο ουράνιος πατέρας έχει σχεδιάσει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μέσα μας την ειρήνη του Θεού. Και σήμερα θα σας πω κάποια κλειδιά. Όταν μεγαλώνεις πνευματικά, είναι ο Θεός. Όταν πεθαίνεις πνευματικά, δεν είναι ο Θεός. Όταν αυξάνεις πνευματικά, είναι ο Θεός. Μπορεί να δυσκολεύεσαι κάπου, αλλά όταν αυξάνεις, είναι ο Θεός. Όταν δεν αυξάνεις πνευματικά και μπορεί να έχεις πολλά φυσικά πράγματα, δεν είναι ο Θεός.
Γιατί τα κριτήρια του Θεού είναι η πνευματική αύξηση και από εκεί έρχονται όλα.